αλήθεια. Κάθε 5 λεπτά θα αλλάζει ο φρουρός του Τζόρνταν, το θυμηθείς. Λογικό είναι. Έτσι θα παίζουμε, ανά 5 λεπτά. Μισό-μισό το κάθε 12 λεπτά. Μισό Τόμις, μισό Φούξερς, μισό Νάκετς, μισό Τόμις, έτσι θα πηγαίνει. Και ό,τι κάτσε. Μήπως μπήκε ο Ευθύμης μέσα. Να προλάβω να πάρω καμιά φανέλα. Αυτό. Κατά μέσο όρο πραγματικά βάζει ένα στους τρεις πόντους στον Μπουλς όλα τα χρόνια ο Τζόρνταν. Επειδή μείναμε στις απουσίες των Μπουλς, θα πρέπει να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική απουσία από τον Παναγιώτη Φασούλα. Κρίμα από τον Παναγιώτη δεν είναι σε αυτό το τουρνουά. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η δήλωση του Τζάκσον Νίκο, που χθες ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οι δύο κόσμοι έχουν μειωθεί σε απόσταση. Και άλλωστε μας έκανε εντύπωση και η χθεσινή δήλωση του Τζόρνταν που είπε ότι οι ομάδες τη χρονιά εκείνη, όπως την Denver Nuggets για παράδειγμα, ναι, που πιέζαν τον Μακδόναλντ Όπεν σε παλαιότερα. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία πάντως είναι να παρακολουθήσουμε όλοι αυτό το θέαμα, γιατί για θέαμα πρόκειται. Κοιτάξτε τον Τζόρνταν με τον Βούξεβιτς, την προσποίηση. Τον έχασε. Κοιτάξτε με ανοιχτά τα πόδια, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κάνεις άλμα, μεγάλο άλμα με ανοιχτά τα πόδια. Όχι βέβαια για αυτό τον Τζόρνταν. Κοιτάξτε ξανά. Οπ, και το ακόμα, λίγο το χέρι. Ακόμα πηγαίνει, και ακόμα πηγαίνει, ακόμα πηγαίνει, ακόμα ανεβαίνει. Αυτός είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Θα το βλέμμα που σκοτώνει. Ό,τι σπανιότερο πέρασε στο παγκόσμιο μπάσκετ. Δέστε τα πόδια του. Είναι πραγματικά, ακουμπάνε μόνο οι μύτες. Ακουμπάνε μόνο οι μύτες. Χορευτής πραγματικός είναι εκεί πέρα. Και η γλώσσα έξω το σήμα κατά τεθέν. Στη συνέχεια ανοίξει τον Phil Jackson, Αμερικανικές κινήσεις του Τζόρνταν στο γήπεδο, αναρωτιέμαι. Μόνο στα αποδυτήρια δεν έχουν πει ακόμα. Το επιτελείο που λέγαμε, Νίκο, ναι. Phil Jackson με τους βοήθους. Δεν το πιστεύω. Και πάλι μαζί σας από τον Περσί, μόλις μας έφτασε και η στατιστική του πρώτου ημιχρόνου. Να ρίξουμε μια ματιά, Νίκο, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, ο Τάρλατς στα 19 του λεπτά συμμετοχής έχει 8 πόντους, 8 rebound συνολικά. Έχει δύο κλεψίματα, ένα κόψιμο, ένα λάθος. Ο Τζόρνταν έχει 20 πόντους. 3 τελικές πάσες και 2 rebound. Μόνο αυτά τα χαμόγελα δεν φαίνονται στην στατιστική. Κοιτάξτε τον, καταγράφουν κάθε του. Το πανηγύρι πάντα συνεχίζεται στο Μπερσί. Εδώ εσείς βλέπετε τη φάση την οποία λέγαμε πριν από λίγο, ότι ο Τζόρνταν έπαιζε χωρίς την μπάλα με τον Βούξεβιτς. Εδώ κοιτάξτε η τέλεια στάση. Από μια στάση σώματος στην οποία ο αθλητής μπορεί να κάνει και σουτ και πάσα και να ξεκινήσει τη διείσδυση. Είναι αυτή η τέλεια στάση που έχει πάντα τον Τζόρνταν με το σώμα του πριν ξεκινήσει μια του προσπάθεια. Και εδώ κάτι... παραδόξως βρέθηκε ο Ρότζερς, προς του, δεν ξέρω αν είναι. Η στάση τριπλής επιλογής. Μπορεί να τα κάνει και τα τρία. Και να πασάρει και να τριπλάρει και να κάνει διείσδυση. Ο Τζόρνταν μπορεί να κάνει και τα τρία ταυτόχρονα. εντάξει. Λοιπόν, πες τα παιδιά. Πού είναι ο Γρηγόρης ο Τάτσης? Γρηγόρη, Τάτσι. Λοιπόν, πέστε τους ότι θα τους πάρω εγώ τηλέφωνο εδώ στην τηλεφωνική, να πάνε, θα περιμένω να μου φέρουν τα στατιστικά όλα αυτά τα πράγματα.